μέσα στο γενικότερο κλίμα της κρίσης. Πόσο αισιόδοξο είσαι και γιατί? Δύσκολα τα πράγματα, αλλά προσπαθούμε. Αρκετά, προσπαθούμε. Όλη η νεολαία γενικά είναι αισιόδοξη όσο μπορεί και αυτή. Ναι, είμαι. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Είμαι, γιατί είμαι και μικρή, οπότε άμα δεν είμαι αισιόδοξη, νομίζω ότι δεν θα μπορέσω να συνεχίσω. Γενικά ξέρω ότι είναι δύσκολα, αλλά όχι, πιστεύω ότι άμα όλοι προσπαθήσουμε, ότι κάτι θα γίνει, δεν γίνεται, δεν μπορεί. Πάντα είμαστε αισιόδοξοι εμείς οι Έλληνες. Μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα τα προβλήματα. Ναι, είμαι. Πιστεύω ότι είμαι. Καθόλου. Καθόλου. Βασικά θα έλεγα ότι δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη, διότι βλέπω τα πράγματα πώς πάνε και λόγω ότι σπουδάζω οικονομικά βλέπω πιο πέρα από κάποιους άλλους, με βάση από αυτά που μας λένε οι πανεπιστημιακοί. Και έτσι καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πιο βαθιά προβλήματα από ό,τι νομίζει ο απλός κόσμος. Και αυτό θα το ξεπεράσουμε μετά από πάρα πολλές δεκαετίες και τουλάχιστον δύο γενιές. Εάν κατέβουν αυτοί, να μιλήσουμε όμορφα που μας κυβέρνανε τώρα, κάτι μπορεί να γίνει. Στη Βουλή δεν υπάρχει μυαλό. Άμα υπήρχε μυαλό, θα είχαμε εκμεταλλευτεί πολλά. Δεν υπάρχει μυαλό, δεν υπάρχει μέλλον. Σχεδόν καθόλου, για να σας πω την αλήθεια. Γιατί, κοιτάξτε, οι Έλληνες είναι γνωστό, δεν δουλεύουν και πολύ. Και έτσι όπως είναι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω να βελτιωθεί και πολύ το πράγμα. Γιατί, ας πούμε, όλο βρίσκουμε κάποιον να φταίξουμε και αυτά εκεί πέρα. Οπότε δεν νομίζω να βελτιωθεί και πολύ. Γι' αυτό εγώ σκοπεύω να πάω εξωτερικό σε δύο χρονάκια. Ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετές ελπίδες να βγούμε από την κρίση. Οι Έλληνες θα τα καταφέρουμε. Είμαστε όλοι δουλευταράδες. Τι σε κάνει να έχεις ελπίδα σήμερα? Κοιτάμε να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορούμε να ξεχάσουμε αυτό το πράγμα, όπως να βγαίνουμε έξω, να διασκεδάζουμε όσο μπορούμε περισσότερο, με την παρέα, με τους φίλους, αυτό. Τι με βοηθάει, οι γονείς μου, με βοηθάει το γεγονός ότι μπορώ να κάνω ακόμα κάποια πράγματα, δηλαδή... Κάποιο χόμπι δηλαδή. Όχι απαραίτητα κάποιο χόμπι, ότι μπορώ να βγω έξω ακόμα, ότι να έχω τους φίλους μου, αυτό μου δίνει την ελπίδα ότι μπορώ να προχωρήσω και... Και βασικά όσο τι μπορώ να κάνω παραπάνω. Οι μάνες μου. Προς το παρόν. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε. Δεν γίνεται. Και εδώ με την παρέα, καλά θα περάσουμε. Ναι, δεν σταματάω τις συνήθειές μου. Σε λιγότερο βαθμό, αλλά συνεχίζω να κάνω τα ίδια πράγματα για να περνάω όμορφα. Τώρα πια όχι. Διάβασμα. Τα ωραία κορίτσια της Ελλάδας, οι καλές παρέες της Ελλάδας και η ωραία νυχτερινή ζωή μας. Βγαίνω έξω. Αυτό πως θα βοηθήσει την κρίση, δεν ξέρω ιδιαίτερα. Ελπίδα υπάρχει, αλλά πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, ας πούμε, τελείως. Δηλαδή από την αρχή πάλι. Χόμπι, κιθάρα παίζω. Τώρα την κρίση δεν ξέρω πώς μπορεί να την βοηθήσει αυτό. Συνήθως όταν βγαίνουμε έξω με τους φίλους μας, παίρνουμε πιο... χαίρομαστε περισσότερο και προσπαθούμε περισσότερο. Όλα τα παιδιά και στο σχολείο και παντού που βλέπω, έχουν αυτή τη ζωντάνια, θέλουν, το πιστεύω, να βγούμε από την κρίση.